θέλω να μου πεις τη διαφορά μεταξύ της τραπ και της ραπ. Αλλά έχει νόημα να την ακούσω από σένα. Θέλω να μου πεις τη διαφορά της hip-hop με τη ραπ. Θέλω να μου πεις τι μανούρα τραβάνε μεταξύ τους οι άνθρωποι αυτοί όλοι και γιατί. Καταρχήν, υπάρχει ένα τραγούδι στο La Sagrada Familia των Going Through. Υπάρχει ένα τραγούδι στο οποίο λέγεται Γλώσσα Μεγάλη και ραπάρει ο Τάκι Τσάν εκεί και λέει μια πολύ πολύ μεγάλη αλήθεια, περιγράφοντας αυτό ακριβώς, αυτές τις κόντρες τέλος πάντων, και λέει τρελούς εγωισμούς φέρνει η ραπ μουσική. Δεν θέλεις να μιλάμε, τότε μη μου μιλάς. Αν η αγάπη γίνει μίσος, τότε δες το ξανά. Δεν φταίς εσύ, δεν φταίω εγώ, φταίμε όλοι μαζί. Τρελούς εγωισμούς φέρει η ραπ μουσική. Από εκεί, από αυτό το εγώ λοιπόν ξεκινάνε όλα. Ποιος το έφερε, ποιος το έκανε, ποιος ήταν πρώτος, ποιος το διαφοροποίησε, ποιος φόρεσε αυτά, ποιος το βάλε στα κλαμπ, ποιος πούλησε περισσότερο. Και όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Άρα έχει να κάνει με διαπροσωπικές μανούρες. Ναι, έχει να κάνει. Όχι ιδεολογικές. Έχει να κάνει με το εγώ. Καθαρά με το εγώ. Όλα τα υπόλοιπα πράγματα έρχονται στη συνέχεια. Και με την προσπάθεια που γίνεται από πολλά συγκροτήματα και πολλούς καλλιτέχνες να επικρατήσουν ως. Πρώτοι. Ως πρώτοι. Να ρωτήσω, η διαφορά της τραπ με τη ραπ ποια είναι. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, γιατί ξέρεις, αυτό είναι και κάτι που. Τραπ, ραπ, το λέμε συνέχεια, αλλά δεν έχω καταλάβει τι γίνεται ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ προσπαθώ να βρω τις. Προσπαθώ να βρω τις διαφορές. Αλλά ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Hip hop και ραπ. Μάλιστα. Ραπ είναι ο τρόπος που ραπάρει στο μικρόφωνο, ας το πούμε έτσι. Είναι η φωνητική εφαρμογή πάνω σε ένα τραγούδι. Okay. Η ερμηνεία, ας η ερμηνεία. Πούμε, να το κάνουμε. Αυτό που κάνεις είναι ραπ. Mm-hmm. Ραπάρω. Δεν τραγουδάω στη μελωδία επάνω. Μπορεί και να προζάρω, αλλά. Μπορεί και να τραγουδήσω. Και λίγο τραγουδάω. Μπορεί και να προζάρω, όπως λες, με μελωδικό, με πιο μελωδικό τρόπο. Okay. Αλλά έχω πάντα ρυθμό. Δίνοντας τονικότητα, για παράδειγμα, σε δύο φράσεις μου. Το hip hop είναι η όλη φάση, η όλη κουλτούρα. Mm-hmm. Που περιέχει πολλά πράγματα. Περιέχει τα τέσσερα ή πέντε. Πρόσφατα αναγνωρίστηκε ένα ακόμα στοιχείο της κουλτούρας αυτής, που είναι το graffiti, που είναι το DJing, που είναι το MCing, μικρόφωνο, που είναι το breakdance. Άρα χιπχοπάρω, ίσον και ραπάρω και τραπάρω και όλα ακριβώς, μαζί. Ακριβώς. Οκ, okay, κατάλαβα. Σήμερα το trap είναι μια μετεξέλιξη, ας το πούμε, του rap, της hip-hop μουσικής. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο οπτικό πεδίο, λυρικό οπτικό πεδίο, ότι βλέπουμε αυτά. Εκεί το εγώ είναι πραγματικά με μεγάλα και κεφαλαία γράμματα. Είναι όλοι εγώκεροι στο είδος. Και μια σημαντική λεπτομέρεια εδώ είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει στην τραπ μουσική τόσο πολύ η διαδρομή, αλλά μας ενδιαφέρει που φτάνουμε. Το, ναι. Πού θα φτάσουμε. Και συνήθως αυτό που θα φτάσουμε πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλά. Λιγάκι με τη σύγχρονη αυτή σκηνή, την τραπ, δεν πολύ ταυτίζεσαι. Δεν μου είναι εύκολο να ταυτιστώ με ένα λυρικό περιεχόμενο το οποίο δεν με αφορά. Άρα να μιλήσουμε, ας πούμε, και για αυτά που λένε τα παιδιά αυτά. Κυρίως γιατί γι' αυτό. Γιατί όταν υπάρχει μια εξύμνηση της ύλης. Κυρίως δηλαδή, γι' αυτό. Ακούς τους νέους τράπερς και μιλάνε γενικότερα, φλεξάρουνε, έτσι. Αλλά πέρα από αυτό, όλοι φλεξάρουνε. Ένας άνθρωπος φλεξάρει το καινούριο του αυτοκίνητο. Ναι, okay, δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει μια. Στο περιβάλλον του, τέλος πάντων, ναι, μέσα όμως στην οικογένειά του, μέσα φλεξάρει βασικά, με τον τρόπο όμως, του. Μιλάμε για λεφτά. Για χρήμα, δηλαδή μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι για λεφτά, για γυναίκες, για κλειδά τη ζωή. Αποτέλεσμα. Για ντρόγκια, για ναρκωτικά πολλά. Λοιπόν, αυτή είναι η κοινωνία σήμερα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι δεν είναι ένοχη η τραπ. Είναι ένοχη η κοινωνία. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Η μουσική ήταν πάντοτε η βιτρίνα της κοινωνίας που ζούσαμε. Θέλω να πω ότι στη δική σας περίπτωση, ρε παιδί μου, εσείς ασχοληθήκατε και εμένα, είχατε και ένα στίχο, εκφράζατε και λίγο την κοινωνική σας τοποθέτηση, εκφράζατε την άρνησή σας σε κάποια πράγματα που γίνονται γύρω και ενοχλούν. Περνάγατε μηνύματα και συνεχίζετε να το κάνετε. Μιλάω για το «Καλημέρα Ελλάδα». Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Όλα σου τα λέω, τίποτα δεν κρύβω. Πολύ με υποτίμησες, εγώ μονάχα λίγο. Σκέφτηκα Ελλάδα να σ' αφήσω να φύγω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ τραπ. Έτσι, δεν μιλάω σαν ένας άνθρωπος που δεν γουστάρω. Δηλαδή, εγώ για Mad Clip τρελαίνομαι. Και εγώ έχω πολλά πράγματα που
με έχουν εντυπωσιάσει. Απλά μου κάνει εντύπωση αυτό. Μου αρέσουν, τα έχω ακούσει και έχω και προσωπικές σχέσεις με ανθρώπους. Έφερες το παράδειγμα του Mad Clip, όπου λίγο πριν συμβεί αυτό που συνέβη, το τραγικό γεγονός, βρεθήκαμε για φαγητό και είπαμε πάρα, πάρα πολλά πράγματα και κατάλαβα πολλά πράγματα για τη φάση αυτή. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν, όπως σε όλες τις δουλειές και σε όλες τις φάσεις, υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν γιατί γουστάρουν να το κάνουν και θα το κάνουν έτσι κι αλλιώς, και υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν επειδή το κάνουν αυτοί. Ναι. Εντάξει. Και δεν το περιμένεις από αυτή τη σκηνή. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα, πώς να σου πω, από αυτή αυτό, τη σκηνή... Αυτό που πήγα να σου πω, με συγχωρείς που διακόπτω, αυτό έχει μια υποκρισία εδώ, την οποία εγώ τουλάχιστον την εντοπίζω. Με την όποια, τέλος πάντων, εμπειρία έχω στα πράγματα, την εντοπίζω. Εντοπίζω ποιος είναι αυτός που το κάνει για να το κάνει και εντοπίζω και το αυθεντικό.